Αυτό που ήθελα να πω καταρχάς είναι ότι αύριο στις 7 η ώρα φορείς και πολίτες συγκεντρώνονται να συζητήσουν για το μεγάλο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί ενάντια στην κοινωνία από τους χρηματιστές, τις τράπεζες, την κυβέρνηση σχετικά με τη μικρή ακίνητη περιουσία. Εμείς δεν εμποδίζουμε πληστηριασμούς που έχουν σχέση με ανθρώπους οι οποίοι εκμεταλλεύτηκαν το δημόσιο χρήμα και έκαναν ζημιά στην κοινωνία. Εμείς μιλάμε για τη μικρή ακίνητη περιουσία. Καλούμε λοιπόν αύριο στις 7 η ώρα στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου τους φορείς, τους επιστημονικούς φορείς και τους κυρίους συμβολογράφους και τους κυρίους δικηγόρους από το Σύλλογο να είμαστε όλοι μαζί προκειμένου να συντονίσουμε τα βήματά μας καλύτερα προς την κατεύθυνση αυτή. Ξέρετε πολύ καλά ότι μέχρι στιγμής έχουν πάνω από 120 σπίτια, η μοναδική κατοικία που υπάρχει σε πολίτες, να έχουμε καταφέρει να τους καταργήσουμε στην πράξη. Αυτή είναι η επιδίωξή μας και καμία άλλη. Ο κόσμος το έχει αντιληφθεί, θεωρείτε ότι δεν είναι μάταιος ο αγώνας κατά των πληστηριασμών? Είναι γνωστό ότι ποτέ ένας αγώνας δεν πάει χαμένος. Έτσι, γι' αυτό καλούμε όλους τους πολίτες αύριο και είπα και νωρίτερα για να συμμετέχουν, να ενημερωθούν, γιατί σήμερα μπορεί το πρόβλημα να κουμπάει μία μερίδα της κοινωνίας, αύριο θα κουμπίσει όλους μας. Έτσι, και δεν θα μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε τότε. Και δυστυχώς να μην ζήσουμε αυτά που έγιναν στην Ισπανία, που έμπαινε μέσα η security και πετούσαν τον κόσμο έξω από τα σπίτια τους. Έτσι, εμείς αυτά θέλουμε να τα ανατρέψουμε στην πράξη. Αυτή είναι η επιδίωξή μας. Θα συνεχίσουμε την προσπάθειά μας και τον αγώνα μας προς την κατεύθυνση αυτή. Και θα το πετύχουμε. Έχουν απευθυνθεί σε εσάς πολίτες που κινδυνεύουν τα σπίτια τους? Αύριο, Τετάρτη, 7 η ώρα το απόγευμα, είναι η πρώτη επίσημη κίνηση προς την κατεύθυνση αυτή. Και φυσικά καλούμε όλους τους πολίτες που έχουν να αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα, όπως γίνεται τώρα κύρια στο Ηράκλειο, στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, να δούμε και εμείς εδώ στην πόλη μας, στον νομό μας, τι μπορούμε να κάνουμε. Να υπερασπιστούμε πρώτα και κύρια τους ίδιους τους συμπολίτες μας.